Η νεροποντή που έπληξε χθες το απόγευμα την ευρύτερη περιοχή του Παλαμά δημιούργησε σωρία προβλημάτων. Νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ οι περισσότερες αγροτικές καλλιέργειες είναι ακόμη και σήμερα πλημμυρισμένες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως τονίζει ο Δήμαρχος της περιοχής κ. Πατσιαλής, η αιτία των πλημμυρών είναι το γεγονός ότι στο Δήμο δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων, ενώ και τα αποστραγγιστικά κανάλια δεν έχουν καθαριστεί εδώ και χρόνια. Πάνω από 20 με 30 σπίτια πλημμυρισμένα, αποθήκες εκόπτωτα και αποθήκες καταστήματα και οικίες, και αυτό προκύπτει λόγω του ότι δεν υπάρχουν βασικά έργα υποδομής στην πόλη μας. Ο Δήμος Παλαμά αυτή τη στιγμή κάνει αγώνα δρόμου, για να συντάξει μελέτη ομβρίων. Δεν είναι επικοινωνημένη μελέτη. Θέλουμε επικοινωνήσεις στις μελέτες για να μπορέσουμε να την εντάξουμε, για να έχουμε τουλάχιστον ένα σωστό, να λειτουργεί ένα σωστό δίκτυο ομβρίου. Με τους αγρότες είναι αρκετά στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, από νερά τα οποία ήρθαν και από Φάρσανα, νερά τα οποία ήρθαν και από Καρδίτσα και από Σοφάδες που έβρισε και γύρω κοιτάκι και κατέβασαν τα ποτάμια. Και είναι δεδομένα γύρω από τα γάψες ότι γνωστό το φαινόμενο του Παλαμά. Το καλοκαίρι να μην έχουμε νερό να ποτίσουμε και το χειμώνα να πλημμυρίζουμε. Γιατί όλα τα ποτάμια καταλήγουν στο Δήμο Παλαμά. Τα ποτάμια έχουν μπαζώσει πολέμοι. Πρέπει να γίνει καθαρισμός της κήπης των ποταμών.